1005 Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν, επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχομεν την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθελα να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας. Και δια να δοξάσωση τα έθνη των Θεών δια το έλεος, καθώς είναι γεγραμμένον, δια τούτο θέλω σε υμνή μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θέλω ψάλι. Και πάλιν λέγει εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, και πάλιν ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και δοξολογείτε αυτόν πάντε οι λαοί. Και πάλιν ο Ισαΐας λέγει θελείστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος δια να βασιλεύει επί τα έθνη, εις αυτόν τα έθνη θέλω συνελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίδας ήθελε να σας ελμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι δε πεπισμένος και αυτός εγώ δια σας, ότι κι εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, τολμηρότερον οπωσούν, ως υπενθυμίζον ημάς, δια την χάριν τη δοθήσαν σε μέ υπό του Θεού, εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού, δια να γίνει προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Εκείνο το οποίο θέλει ο Απόστολος Παύλος, γιατί θέλει ο Θεός, είναι κάθε ένας που ακούει το Λόγο του Θεού να προσφέρει ευπρόσδεκτον προσφοράν εις τον Θεόν, αγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Θέλει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς που ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν να είναι αληθινοί χριστιανοί, να είναι πρόβατα του Κυρίου, να προσφέρουν τα σώματά τους θυσία ζώσα εις το Θεό Αγία ευάρεστον, ευπρόσδεκτον θυσία, να προσφέρουν θυσία ευάρεστον εις τον Θεόν, καθώς είναι αγιασμένοι δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στο λαό του Θεού, υπάρχουν οι δυνατοί και υπάρχουν και οι αδύνατοι. Και δεν συστέλλεται, γιατί δεν το θεωρεί ότι είναι υπερηφάνεια αυτό, να ομολογεί λέγοντας εμείς οι δυνατοί, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και τον εαυτό τους τους δυνατούς, οφείλομεν ημεθαχρεώστες. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που δημιουργείται είναι ποιος είναι ο δυνατός. Και το δεύτερο είναι τι πρέπει να κάνει ο δυνατός. Στο πρώτο ερώτημα ποιος είναι δυνατός, το ίδιο σημαίνει και ποιος είναι ο αδύνατος. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ενώπιον του Θεού δυνατό και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ενώπιον του Θεού έναν άνθρωπο αδύναμο. Ώστε ο Απόστολος Παύλος να μιλάει για τον εαυτό του λέγοντας ότι είναι δυνατός. Τι είναι αυτό? Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί ποιος είναι δυνατός. Ο δυνατός είναι αυτός που μπορεί να βαστάζει τις αδυναμίες, τα ασθενήματα των αδυνάτων. Πώς? Χωρίς να κάνει ότι αρέσει σε αυτόν,
αλλά να κάνει ό,τι αρέσει στον πλησίον αυτού δια το καλόν και δια την οικοδομή του. Αυτός είναι ο δυνατός. Αυτός που μπορεί να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί. Αυτός που μπορεί να απαρνείται τον εαυτό του, να παίρνει το σταυρό του και να ακολουθεί το Χριστό. Ο δυνατός είναι αυτός που έχει το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από οποιαδήποτε δόξα, γιατί δυνατός είναι αυτός που εγκαταλείπει τη δόξα του. Πώς όμως? Λαβών δούλου μορφή. Γίνεται δούλος γιατί έτσι εγκαταλείπει τη δόξα του, ώστε δεν πράττει αυτά που θέλει, αυτά που του αρέσουν, δεν εκλέγει κατά την ιδία αυτού γνώμη, δεν εργάζεται με δύναμη δική του, αλλά εκλέγει με τη γνώμη του Θεού και εργάζεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι ο δυνατός. Αυτός που μπορεί να είναι δούλος. Αυτός που θέλει και μπορεί, απαρνούμενος τον εαυτό του, να λάβει δούλου μορφή. Και προσοχή, λαβών δούλου μορφή, δηλαδή παίρνει τη μορφή του δούλου. Δεν είναι δούλος, αλλά παίρνει, αποδέχεται. Ποτέ ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε δούλος, πάντοτε ήταν Κύριος, αλλά έλαβε την μορφή του δούλου για να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο δυνατός, που μπορεί και απαρνείται την εξουσία του και τη δύναμή του και την θέτει στην υπηρεσία των αδυνάτων. Ποιος ήταν δυνατός? Ο Σαούλ καταρχάς, ναι. Στη συνέχεια εντελώς αδύναμος, γιατί όχι μόνο δεν έπρατε στην υπηρεσία του Θεού και των συνδούλων του, αλλά έκαμε ό,τι ήθελε. Αυτή είναι η γνώμη των ανθρώπων. Όταν κάνω ό,τι θέλω είμαι ελεύθερος. Όχι. Όταν κάνω ό,τι θέλω είμαι δυνατός. Όταν κανείς δεν με μπορεί να με εμποδίσει να κάνω αυτό που θέλω, είμαι δυνατός. Αυτά είναι έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο δυνατός είναι αυτός που ελεύθερος ον πάντων δουλώνει τον εαυτό του εις πάντας. Γιατί? Γιατί τον ενδιαφέρει να κερδίσει τους πλειοτέρους. Γι' αυτό δουλώνει τον εαυτό του εις πάντας. Όχι για να κάνει τον καλό, αλλά για να γίνει κοινωνός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που θέλει ο Ιησούς Χριστός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε μετάνοια και σε επίγνωση της αληθείας. Και ακόμη ο δυνατός δεν είναι μόνο αυτός που λαμβάνει δούλου μορφή, αλλά και όταν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, τι έκαμε? Και τότε, επειδή είναι δυνατός, εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, για όλη του τη ζωή θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό ο Θεός τον κατέστησε ανάμεσα στους δυνατούς και τον υπερήψωσε. Να λοιπόν ποιος είναι δυνατός? Αυτόν που ο Θεός υψώνει. Γιατί? Γιατί ελεύθερος ον πάντων, τον ελευθέρωσε ο Θεός από όλα και από την αμαρτία και από τις ανάγκες του και από οτιδήποτε, πήρε μία απόφαση: να δουλώσει τον εαυτό του εις πάντας, γιατί τον ενδιαφέρει να γίνει συγκοινωνός του Ευαγγελίου του Χριστού, τον ενδιαφέρει να γίνει δούλος Χριστού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι για να κερδίσει τους πλειοτέρους, και είναι άξιον περιεργίας. Ο Απόστολος Παύλος έγινε αίτιος σωτηρίας περισσότερων ανθρώπων από τον πρώτο Απόστολο που ήταν ο Πέτρος, περισσότερων ανθρώπων από τον Απόστολο της Αγάπης που ήταν ο Ιωάννης,
περισσότερων ανθρώπων από τον αδελφό Θεό τον Ιάκωβο που ήταν ο ποιμένας του αγιασμού στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Γιατί? Γιατί έχει καταλάβει το μεγάλο μυστικό της μεγάλης καρποφορίας, αδερφοί. Δεν θέλω να αρέσω στον εαυτό μου, αλλά θέλω να αρέσω στους άλλους για το καλό και για, για την οικοδομή. Μιμητής του Χριστού. Επειδή και ο Χριστός δεν ήθελε να αρέσει στον εαυτό του, αλλά είναι γεγραμμένο οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων, εσένα Θεέ μου επέπεσον επ' εμέ, γιατί εγώ μπήκα μπροστά. Μπήκα μπροστά στον αμαρτωλό άνθρωπο και είπα, Πατέρα, εγώ πληρώνω για τις αμαρτίες των αμαρτωλών ανθρώπων. Σε μένα η κρίση σου. Και τον σταύρωσαν. Όλη η αμαρτία των ανθρώπων έπεσε απάνω του. Αυτό είναι το φρόνημα, αδερφοί αγαπητοί, του δούλου. Και θα σας πω μια εμπειρία που είχα πάνω σε αυτό πριν χρόνια, που κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να πέφτουν οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επάνω σου. Εν ύπνιο ήτανε. Είμαστε σε ένα μεγάλο στάδιο. Ήταν κοσμικό το περιβάλλον και εχθρικό απέναντι της Εκκλησίας. Και ήταν έντονος ο ονειδισμός όσων πιστών λίγων ήταν μέσα. Και υπήρχε κάποιος αδύναμος, το θυμάμαι πολύ έντονα και δεν θα το ξεχάσω. Κάποιος αδύναμος. Ερχόντουσαν λοιπόν οι εκδικητές και ψάχναν να βρουν τους αδύναμους και άρχισαν να τους βαράνε, να τους ονειδίζουν και να τους δέρνουν. Και να λέω πώς να τον βοηθήσω, πώς να τον βοηθήσω. Και δεν μπορούσα. Και ξαφνικά βλέπω τον αδερφό τον Λούι και πηγαίνει, στέκεται πάνω στον αδύναμο αδελφό, τον αγκαλιάζει, τον καλύπτει πλήρως ώστε να φάει αυτό το ξύλο, αλλά δεν έφαγε καμία, οι εκδικητές φύγανε. Και είπα, αυτό είναι, να βάζουμε τον εαυτό μας μπροστά καλύπτοντας τους αδυνάτους. Και κατάλαβα τότε τι σημαίνει εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων, να τους καλύπτουμε ώστε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων αυτών να αφήνουμε να πέφτουν επάνω μας. Αλλά θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό και δεν θα υπάρχει κακό. Έτσι έκανε ο Χριστός. Στην αδυναμία μας στάθηκε μπροστά. Μας κάλυψε και έχισε το αίμα του ο παντοδύναμος, Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αυτός είναι ο δυνατός χριστιανός, που δεν κρίνει, δεν κατηγορεί, δεν τσακώνεται, υπερασπίζεται τον αδελφό του τον αδύναμο. Δεν κρίνει να τον καταδικάσει για τα λάθη της αδυναμίας του, αλλά μπαίνει μπροστά για να καλύψει τα λάθη της αδυναμίας του από αυτούς που ονειδίζουν. Γι' αυτό δεν αρέσει τον εαυτό του, αλλά αρέσει στους άλλους. Σε ποιον? Σε αυτόν που υπερασπίζεται και στους άλλους που βλέπουν, γιατί είναι καλό παράδειγμα και φως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όσα προεγράφησαν, λέει η Γραφή, προεγράφησαν για τη δική μας διδασκαλία, ώστε μέσα από το Λόγο του Θεού να έχουμε την ελπίδα μας δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Να λοιπόν αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, ελπίδα. Οι δυνατοί χρειάζονται ελπίδα. Οι αδύνατοι χρειαζόμαστε ελπίδα. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Και η ελπίδα πώς αυξάνει? Πώς δημιουργείται? Δια της υπομονής
και της παρηγορίας των γραφών. Καθώς ο Θεός της ελπίδος μας γεμίζει με πάσαν χαράν και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύομεν εις την ελπίδαν δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Να το ξαναπώ. Πρέπει. Είναι ανάγκη η ελπίδα μας να είναι βεβαία και ασφαλής, να είναι ζώσα. Η ελπίδα μας ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, ότι ο Χριστός θα μας συγχωρέσει στην αμαρτία μας, ο Χριστός θα μας ευλογήσει στη δυσκολία μας, ο Χριστός μας αγαπάει όπως και να είμαστε. Σε ζώσα ελπίδα, ένδοξη ελπίδα, γιατί μακάριος είναι αυτός που έχει ελπίδα, την ελπίδα του στο Χριστό και μόνο στο Χριστό, γιατί αυτός μοιάζει με δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, που το φύλλωμά του πάντοτε θάλει, η καρποφορία του είναι πάντοτε μεγάλη και ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει να ο δυνατός. Ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Με την επίγνωση λοιπόν ότι πρέπει να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς και να καλύπτουμε από αγάπη τις αδυναμίες των ανθρώπων, για να μην γίνουμε σαν το Χαμ, ο οποίος μόλις είδε τη γύμνωση του πατρός του χαχαχαχαχα έβαλε τα γέλια, αλλά να γίνουμε σαν τους δύο πρώτους αδελφούς, τον Ιάφεθ και τον Σιμ, οι οποίοι πήρανε μια κουβέρτα, γυρίσανε πλάτη, δεν βλέπανε, τον καλύψανε και τελικά ο Χαμ έγινε δούλος του αδελφού του, γιατί δεν κάλυψε όπως οφείλει, καθώς είναι γεγραμμένο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, δεν κάλυψε τα λάθη και τις αδυναμίες των αδελφών του, δεν τα κάλυψε αλλά τα αποκάλυψε. Και έτσι ο άνθρωπος ο Χαμ έγινε αδύναμος, δούλος, αλλά δούλος ανθρώπων, όχι δούλος Θεού. Με την επίγνωση λοιπόν ότι εμείς πρέπει να καλύπτουμε, να κρύβουμε με το σώμα μας, με την ψυχή μας, με το πνεύμα μας τα ασθενήματα των αδυνάτων, μη αρέσκονται στον εαυτό μας αλλά στους άλλους, τότε θα γίνει το μεγάλο θαύμα στη ζωή μας, τότε θα γίνει η μεγάλη μεταμόρφωση στη ζωή μας, τότε θα μεταμορφωθούμε πλήρως, καθώς η ελπίδα μας θα αυξάνει δια της παρηγορίας και της υπομονής στις γραφές, και ο Θεός της ελπίδος θα πλημμυρίζει την ελπίδα μας στη ζωή μας, ώστε να είμαστε δέντρα πεφυτευμένα, ένδοξα παρά τους ρίακας των υδάτων, γεμάτοι από χαρά, γεμάτοι από ειρήνη, και τούτο όλο δια του Πνεύματος του Αγίου. Όχι με εξουσία αθλή, αλλά με ταπείνωση ένδοξη. Όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με το Θεό της ελπίδας να πλημμυρίζει η ζωή μας ειρήνη και χαρά, και να αυξάνει η ελπίδα μας εις δόξαν Θεού. Αλληλούια. Αυτός είναι ο δυνατός, τον οποίον ο Θεός ενδυναμώνει, υψώνει, συστήνει. Και τότε ο δυνατός γίνεται αίτιος μεγάλης συλλογικής ευλογίας. Ο Θεός πλέον της υπομονής και της παρηγοριάς θα δώσει σε όλους να φρονούνε το αυτό μεταξύ τους σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, ώστε να μπορούμε όλοι να δοξάζουμε ομοθυμαδών με ένα στόμα το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί πήραμε μια απόφαση
Όχι να γίνουμε δυνατοί, ο Θεός θα μας κάνει δυνατούς. Να μην αρέσκουμε στον εαυτό μας, αλλά στους άλλους. Να πράττουμε ό,τι πράττουμε για την οικοδομή και για το καλό, όχι το δικό μας, τον άλλον. Να το ξαναπώ, αδερφοί, αυτό. Η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, να πράττουμε ό,τι πράττουμε για το καλό και την οικοδομή των άλλων, όχι το δικό μας, θα μας μεταμορφώσει από ασήμαντους σαν το Δαβίδ σε ένδοξους σαν το Δαβίδ, ώστε μεταμορφωμένοι πλέον εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου να μπορούμε να βαστάζουμε πραγματικά αληθινά τα ασθενήματα των αδυνάτων, ώστε όλοι μαζί, και οι δυνατοί πια και οι αδύνατοι, να δοξάζουμε με ένα στόμα ομοθυμαδών το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, και τότε θα συμβεί το μεγάλο θαύμα. Θα σε προσδέχεται πάντοτε ο Χριστός. Το διαβάζω. Προσδέχεστε αλλήλους, επειδή προσδέχεσαι τον άλλον, τον αδύνατο. Όχι μόνο τον αγαπάς, τον προσδέχεσαι με χαρά, τον φέρνεις κοντά σου. Γιατί? Για να τον καλύπτεις, για να τον κρύβεις, για να βαστάζεις τις αδυναμίες του. Επειδή προσδέχεσαι τον αδύνατο, και ο Χριστός πάντοτε θα προσδέχεται εσένα που είσαι αδύνατος στα μάτια του Χριστού. Το μεγάλο θαύμα. Ένας άνθρωπος που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος από τον Χριστό. Ένας άνθρωπος που πάντοτε είναι όχι μόνο δούλος Χριστού, αλλά αγγελιοφόρος Χριστού, απεσταλμένος Χριστού, ένας άνθρωπος εργαλείο, σκεύος, εκλογής, ιδιαίτερο του Ιησού Χριστού, για να πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ένας άνθρωπος εκλεκτός, διαλεκτός στα μάτια του Θεού. Ένας άνθρωπος που μπορεί ο Χριστός να συνεργάζεται, γιατί έχει το ίδιο φρόνημα με Αυτόν. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι πραγματικά συνεργάτης του Χριστού και ο Χριστός σύνδουλος του ανθρώπου. Κύριε Θεέ, να δουλεύουν μαζί, να μπαίνουν στον ίδιο ζυγό. Ένας άνθρωπος μοναδικός. Και εξηγεί, λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού. Δεν έγινε υπηρέτης της περιτομής επειδή το ήθελε. Δεν έγινε δούλος αυτών που επρόκειτο να τον σταυρώσουνε επειδή το ήθελε. Γιατί αν έκανε αυτό που ήθελε, που του άρεσε, θα γινόταν κατευθείαν δούλος του εν των εθνών. Αλλά δεν αποφάσισε τέτοιο. Δεν αποφάσισε έτσι ο Πατέρας, ούτε ο Ιησούς. Αλλά έγινε δούλος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού. Δήλος δούλος αυτών που θα τον διώξουνε, αυτών που θα τον σταυρώσουνε, αυτών που θα τον ονειδήσουνε, αυτών που θα τον τριχωμαδίσουνε, αυτών που θα κάνουν ό,τι μπορούνε το χειρότερο. Έγινε δούλος αυτών. Αλληλούια. Και εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε δούλοι του αδελφών αδελφών μας? Δεν μπορούμε να γίνουμε δούλοι της οικογένειάς μας? Αν χρειαστεί, θα γίνουμε και δούλοι όπου μας αποστείλει ο Θεός. Έγινε δούλος της περιτομής υπέρ της αληθείας, για να βεβαιώσει πρώτον τας προς τους πατέρας επαγγελίας. Δηλαδή,
Ο πατέρας έδωσε υποσχέσεις στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και πρέπει εγώ να τις εκπληρώσω. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων, τον πατέρα, αλλά και της περιτομής να πέσουν επάνω μου. Δεν με ενδιαφέρει να μ' αγαπάνε για να είμαι δούλος. Με ενδιαφέρει να είμαι δούλος υπέρ της αληθείας του Θεού. Φοβερό, αδελφοί. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να σκεφτεί έτσι. Το να υπηρετείς αυτούς που σ' αγαπάνε και αγαπάς είναι, θα έλεγα, λογικό. Δεν είναι εύκολο, είναι λογικό. Αλλά το να υπηρετείς υπέρ της αληθείας του Θεού αυτούς που θα σε ονειδήσουν, θα σε τριχωμαδίσουν, θα σε μαστιγώσουν, θα σου βάλουν ακάνθινο στεφάνι, θα σε ανεβάσουν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θα σε ονειδίζουν και θα φωνάζουν ο χαλών των λαών και σε, των ναών και σε τρεις μέρες οικοδομών, αν είσαι Υιός Θεού κατέβα σώσε τον εαυτό σου. Και σε αυτούς έγινε δούλος. Δεν έγινε στο αέθνη. Σε αυτούς έγινε δούλος. Εν γνώση του. Αλλά γιατί έτσι ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για να κάνει το θέλημα του πατρός του. Για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του πατρός του. Αλλά και για να δοξάσωση τα έθνη των θεών για το έλεος αυτού. Αλλά έγινε όχι μόνο δούλος για αυτούς υπέρ της αληθείας για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του πατρός του, αλλά έγινε δούλος στην περιτομή για να δοξάσουν τα έθνη το Θεό για το λόγο του που έλεγε ότι τα έθνη θα δουν τον Μεσσία και θα ακολουθήσουν τον Χριστό και θα λάβουν ζωή αιώνιο και θα γίνουν συμμέτοχα των επαγγελιών του Θεού. Δεν έγινε χωρίς λόγο. Τίποτα ο Χριστός, το ξαναλέω, τίποτα ο Χριστός δεν κάνει χωρίς λόγο. Τίποτα. Και ο μόνος λόγος είναι χάρη του οποίου ο Χριστός κάνει τα πάντα είναι το θέλημα του Πατρός του, του εν της ουρανής. Είναι οι υποσχέσεις του, είναι η αγάπη του. Αλληλούια. Τον αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ? Εγώ τον αγαπάω πολύ, Χριστέ μου. Αγαπάω το πνεύμα του, αγαπάω το φρόνημά του, αγαπάω τη σοφία του, αγαπάω το έργο του, αγαπάμε το Χριστό. Όχι το Χριστούλη, την εικονίτσα, το αγαλματάκι, τον Κύριο των δυνάμεων αγαπάμε. Το Θεό του ουρανού και της γης, τον πάνσοφο Θεό, το δημιουργό του σύμπαντος, που χάρη και υπέρ της αληθείας του Πατέρα του έρχεται και μας καλύπτει από τις αμαρτίες μας, εμάς τα έθνη, τις αδυναμίες μας, την ειδωλολατρία μας, γιατί τα έθνη είναι ακόμη σε ειδωλολατρία, χειρότερη ειδωλολατρία τώρα, με χριστιανικό επένδυμα, αλλά τους αγαπάει. Γι' αυτό έγινε δούλος της περιτομής υπέρ πάντων ημών. Και τελειώνοντας ο Απόστολος Παύλος λέει: «Και εγώ είμαι πεπισμένος, αδελφοί, για σας τους Ρωμαίους, ότι πλέον σαν δυνατοί είστε πλήρης αγαθοσύνης και πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι μεταξύ σας να νουθετείτε ο ένας τον άλλον». Να λοιπόν τώρα μια εκκλησία που αποτελείται από δυνατούς. Δυνατούς όλοι. Γιατί? Πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένη πάσης γνώσεως, δυνάμενοι να νουθετούμε ο ένας τον άλλον, χωρίς να διδάσκουμε να νουθετούμε, χωρίς να κατακυριεύουμε να υπηρετούμε, χωρίς να φωνάζουμε αλλά να παρακαλούμε ο ένας τον άλλον. Όχι με την εξουσία του Σαούλ που δημιουργεί φόβο και τρόμο στους ανθρώπους, αλλά με την εξουσία του Χριστού που δημιουργεί αγάπη στους ανθρώπους. Και αυτά σας τα έγραψα, λέει ο Απόστολος Παύλος, λίγο πιο έντονα για να σας υπενθυμίσω
για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από το Θεό, γιατί αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, είναι η χάρη του Θεού. Δεν τα ήξερα, αλλά η χάρη του Θεού μου τα διδάσκει. Για να σας υπενθυμίσω για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από το Θεό, ώστε να γίνω υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη. Υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, καθώς ο Ιησούς Χριστός ήταν υπηρέτης της περιτομής, εγώ δια του Ιησού Χριστού να γίνω υπηρέτης των εθνών. Πώς? Ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού, δηλαδή ενεργών ως ιερεύς, ως μεσίτης, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι οι ιερείς και οι βασιλείς του υψίστου. Δεν είναι αυτοί που κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα μέσα σε ναούς, αλλά είναι αυτοί που λειτουργούν, που ιερουργούν τα πράγματα του Θεού σαν ιερείς και μεσίτες μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Πώς? Φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα Λόγια του Χριστού, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, ώστε η προσφορά των εθνών με αυτή τη λειτουργία, με αυτή την ιερουργία μου να είναι ευπρόσδεκτος εις των Θεών και αγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο τελικός σκοπός, όπως είπαμε στην αρχή, του Αποστόλου Παύλου. Κάθε ένας στον οποίον ενεργώ ως ιερεύς μεταξύ του Θεού και εκείνου, φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, να γίνεται ικανός να προσφέρει στο Θεό θυσία ζώσα, αγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός έχει αποστολή. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, έχεις αποστολή. Αλλά η αποστολή σου θα είναι δυνατή να εκπληρωθεί εάν είσαι μεταξύ των δυνατών, οι οποίοι πήραν απόφαση, δηλαδή μεταξύ των δυνατών, δηλαδή εκείνων που πήραν απόφαση να μην αρέσουν στους εαυτούς τους, αλλά εις τους πλησίων τους, μόνο για το καλό και για την οικοδομή. Αμήν. Βόηθα μας, Κύριέ μου. Αμήν, Χριστέ μου, τι να σου πούμε.